διαπιστωθεί της απαρτίας, αρχίζει η συνεδρίαση. Θα ήθελα να σε ενημερώσω πρώτον ότι το συνέδριο της ΕΝΠΕ αναβάλλεται για τον Ιανουάριο. Δεύτερον, σας έχει δοθεί μια πρόσκληση για την παρουσίαση του βιβλίου «Αθήνα, η πόλη, οι άνθρωποι, τα γεγονότα» από το Φωτογραφικό Αρχείο του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου. Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 19 στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Για την έκδοση θα μιλήσουν Μάρο Καρδαμίτση Αδάμη, καθηγήτρια αρχιτεκτονικής, Φανή Μαλούχου, αναπληρώτρια καθηγήτρια αρχιτεκτονικής, Νίκος Βατόπουλος, δημοσιογράφος. Χαιρετισμό ο Περιφερειάρχης κύριος Γρόσο, Γενικός Γραμματέας της ΙΕΕΕ, κύριος Μαζαράτης Ενιάν. Ακόμα σας ενημερώνω ότι για το Φεστιβάλ Μελιού που θα γίνει Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 7, 8, 9 στο Περιστέρι, θα σταλούν προσκλήσεις που με ενημέρωσε ο κύριος Βασιλάκης στις παρατάξεις και όποιος δεν πάρει την παράταξή του μπορεί να πάρει στην είσοδο. Έχει, παρακαλώ για τον υπεύθυνο του ήχου, δεν ακούγεται. Θα πρέπει όμως να κάνουμε και λίγο ησυχία. Παρακαλώ, να γίνει λίγο ησυχία, κύριοι συνάδελφοι. Πολύ ζωηρίστες. Να πω ακόμα. Έχουμε πολλές συνεδριάσεις το Δεκέμβριο. Θα έχετε να τα πείτε. Λοιπόν, έχει βγει ημερήσια για την ερχόμενη Τρίτη, 11 του μηνός. Μεταξύ των θεμάτων της είναι και τα οικονομικά της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα σας έρθει, έχει αναρτηθεί στο site, θα σας έρθει αύριο η πρόσκληση. Πρώτο θέμα, όχι, ο κύριος Περιφερειάρχης θα κάνει κάποια ενημέρωση. Τα άλλα όμως είναι εύκολα, οπότε θα είναι το βασικό θέμα. Πρώτα οικονομικά, όχι, είναι εύκολα τα άλλα, θα είναι γρήγορα. Λοιπόν, ο κύριος Περιφερειάρχης έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα θέλω να σας καλησπερίσω όλους και όλες σας, καθώς επίσης και και τους υπηρεσιακούς που έχουν έρθει εδώ σήμερα. Λοιπόν, θα ήθελα να πω για ένα θέμα. Ναι, η ημερήσιας διάταξη λέει ο κύριος Πρόεδρος μετά, πολύ ωραία, για την ενημέρωσή σας. Και το δεύτερο, στις 29 και 30 Νοεμβρίου του 2012, πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η 98η Σύνοδος Ολομέλειας Επιτροπής των Περιφερειών. Εντός των άλλων θεμάτων, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφέρειας Αττικής, ο κ. Σπυρίδων, εισηγήθηκε σχέδιο γνωμοδότησης με θέμα ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τους καταναλωτές, πρόθεση εμπιστοσύνης και ανάπτυξης. Αντικείμενο της γνωμοδότησης είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει το διαδίκτυο σε καταναλωτές που διαμένουν σε άκρως απομακρυσμένες, αεροκατοικημένες καθώς και σε ορεινές και νησιώτικες περιοχές, όπου η λειτουργία της αγοράς είναι ατελής λόγω δυσκολίας πρόσβασης. Μετά από συζήτηση των προτινωμένων τροποποιήσεων, το σχέδιο της γνωμοδότησης ψηφίστηκε ομόφωνα από τα μέλη της Ολομέλειας Επιτροπής των Περιφερειών. Καταθέτω για τα πρακτικά όλη την εισήγηση. Να πω συγχαρητήρια στον κύριο Σπυρίδωνα για την έγκριση της γνωμοδότησης και όλα αυτά προάγουν και την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και την περιφέρεια Αττικής που γίνεται γνωστή στις Βρυξέλλες. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Σπυρίδωνα. Λοιπόν, για το άλλο εκτός ημερήσιας διάταξης. Μισό λεπτό. Λοιπόν, ναι. Πρώτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, δικαιολόγηση απουσίας περιφερειακών συμβούλων από τις συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου. Συγγνώμη. Δεν είπα και κάτι άλλο. Ναι. Εχθές έγινε το έκτακτο συνέδριο της ΚΕΔΕ. Καταθέτω το ψήφισμα όπως είναι και το είναι αναρτημένο, πιστεύω το έχετε διαβάσει, αλλά το καταθέτω για τα πρακτικά. Να είστε ενήμεροι και μια σειρά από ενημερώσεις για όλες τις τελευταίες ημέρες που έγιναν διάφορες συναντήσεις. Θα σας ενημερώσω μετά. Λοιπόν, πρώτο θέμα εκτός ημέρας της διάθεσης, δικαιολόγηση απουσίας περιφερειακών συμβούλων από συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ για το κατεπήγον? Υπέρ, κατά, λευκό. Ομόφωνα το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφασίζει να συζητήσει στο κατεπήγον το θέμα δικαιολόγηση απουσίας Περιφερειακών Συμβούλων από συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής. Ο κύριος Γιάννης Μανουσογεννάτης ζήτησε να δικαιολογηθεί η απουσία του για οικογενειακούς λόγους. Η κυρία Ροκοφίλου για λόγους υγείας. Ο κύριος Λούσκος για λόγους υγείας. Ο κύριος Λούσκος ζήτησε να δικαιολογηθεί και για την προηγούμενη συνεδρία. Μπαίνουμε σε ψηφοφορία. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ? Κατά, λευκό. Ομόφωνα το Περιφερειακό Συμβούλιο δικαιολογεί τις απουσίες των περιφερειακών συμβούλων που σας ανέφερα. Να γραφτεί η απόφαση στα πρακτικά. Άλλο θέμα εκτός ημέρησης διάταξης, παροχή σύμφωνης γνώμης για την ανάληψη από την Περιφέρεια Αττικής της χρήσης του τμήματος των αθλητικών εγκαταστάσεων του ΕΑΚΝΗ Αγίου Κοσμά. Ο κύριος Περιφερειάρχης έχει το λόγο. Για το κατεπήγον. Ο κύριος Κόκαλης. Κύριοι συνάδελφοι, είναι το θέμα επίγον. Γνωρίζουμε όλοι το τι γίνεται στις εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσμά,
προπονείται η εθνική ομάδα, η ερασιτεχνική σύλλογη, και αυτή τη στιγμή έχει πάθει λειτουργικό blackout και η μία πισίνα που λειτουργεί είναι επικίνδυνη για την ασφάλεια των αθλητών. Έχουμε διαρροές, έχουμε προβλήματα και είναι μια βόμβα επικίνδυνη που πρέπει άμεσα να αποκατασταθεί και να λειτουργήσει με τους σύγχρονους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Και γι' αυτό το λόγο εισηγούμε να εισηγηθεί και να εγκριθεί και να πάρουμε απόφαση για την χρηματοδότηση και την κάλυψη του λειτουργικού κόστους του Αγίου Κοσμά. Λοιπόν, μπαίνουμε σε ψηφοφορία για το κατεπήγον του θέματος. Και ψηφίζουν υπέρ, κατά, λευκό. Μόφωνα το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφασίζει να συστηθεί ως κατεπήγον το θέμα παροχή σύμφωνης γνώμης για την ανάληψη από την Περιφέρεια Αττικής της χρήσης θύματος των αθλητικών εγκαταστάσεων των ΕΑΚΑΝΗ Αγίου Κοσμά. Κύριε Κόκαλη. Λοιπόν, κύριε Κόκαλη. Θέλετε να πείτε κάτι άλλο? Μπαίνουμε λοιπόν στη συζήτηση του θέματος. Ο κύριος Κόκαλης δεν θέλει να προσθέσει κάτι άλλο. Θέλει κάποιος άλλος να τοποθετηθεί? Η κυρία Αγγελονίδη. Ο κύριος Σπυρίδων. Κλείνει ο κατάλογος. Ελάτε, κύριε Σπυρίδων. Μπορεί να πάει πιο λίγο. Πρόεδρε, πρόκειται προφανώς για προγραμματική σύμβαση προκειμένου η Περιφέρεια να λάβει. Όχι. Παραχώρηση χρήση. Εν πάση περιπτώσει, αναλαμβάνει ένα κομμάτι της λειτουργίας η Περιφέρεια. Κοιτάξτε, με αφορμή αυτό που δεν μπορούσαμε, αυτό το θέμα, που βέβαια θα μπορούσαμε να έχουμε αντίθεση, αντίρρηση, πόσο μάλλον τη στιγμή που και ο Βασίλης είναι αθλητής και, εν πάση περιπτώσει, έχει ιδιαίτερους δεσμούς με το χώρο, όπως έχει και ο Περιφερειάρχης. Αλλά, εντάξει, μια φορά αν είσαι αθλητής, μια ζωή. Είναι αθλητής στην πολιτική και στη ζωή, το ίδιο πράγμα. Πρέπει να προβληματιστούμε, γιατί ζούμε σε δύσκολες εποχές, τελείως διαφορετικές από αυτές που ξέραμε μέχρι τώρα. Θέλω να πω το εξής δηλαδή. Βεβαίως έχουμε συγκεκριμένες αρμοδιότητες από τον νόμο για θέματα που σχέση με τους οδικούς άξονες, με κάποια κτίρια κτλ. Κτλ. Δεν έχουμε ίσως άμεση σχέση με κάποιες λειτουργίες που έχουν σχέση με τον πολίτη, όπως είναι τα αθλητικά κέντρα. Θα πρέπει λοιπόν στοχευμένα και προγραμματισμένα να κάνουμε πιθανά και άλλου είδους τέτοιες συμβάσεις, τέτοιους είδους συμφωνίες, προκειμένου να λειτουργήσουν εγκαταστάσεις που είναι ζωτικής σημασίας για την κοινωνία, όπως είναι και εκείνο του Άγιο Κοσμά. Ας το δούμε λοιπόν γενικότερα, ας δούμε τι δυνατότητες έχουμε και ας δούμε πώς μπορούμε να καλύψουμε ουσιαστικά τους πολίτες Αττικής. Ευχαριστώ. Η κυρία Αγγελονίδη. Ναι. Το θέμα είναι ότι άλλο ένα έργο φεύγει από την αρμοδιότητα του κράτους και δίνεται στην περιφέρεια. Το θέμα είναι ότι δεν δίνονται και τα ανάλογα κονδύλια ώστε πραγματικά να μπορέσει η περιφέρεια να προχωρήσει σε αυτό το έργο. Αυτό συνιστά λοιπόν επιβάρυνση νέα σε βάρος του λαού, μιας και τα χρήματα θα βγουν από την περιφέρεια και θα διατεθούν για τις επισύνες στον Άγιο Κοσμά. Για μας λοιπόν μπαίνει απαραίτητη προϋπόθεση το να διεκδικήσει η περιφέρεια από το Γενικό Κρατικό Προϋπολογισμό τα ανάλογα κονδύλια, που από ό,τι βλέπουμε από την εισήγηση δεν μπαίνει, ούτε φαίνεται διατεθειμένη η περιφέρεια να τα διεκδικήσει. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν δύο ζητήματα θέλουμε να τονίσουμε. Ότι από τη μια έχουμε γενικώς αποσπασματικές αναλήψεις από μεριάς της περιφέρειας τέτοιων διαφόρων έργων κατά καιρούς που έρχονται εδώ στο Περιφερειακό Συμβούλιο, είτε είναι αυτά γήπεδα ή άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις, το πρώτο. Και το δεύτερο, ότι και για τον ίδιο τον Άγιο Κοσμά, αν το δούμε δηλαδή συνολικότερα, δεν είναι μόνο οι πισίνες, αλλά είναι και μια σειρά άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις για τις οποίες δεν υπάρχει καμία μέρημνα. Για μας, και το ξέρετε, η θέση μας είναι πάγια, ότι για όλα αυτά τα θέματα και για τις αθλητικές εγκαταστάσεις συνολικότερα, πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει ένας ενιαίος φορέας διαχείρισης και για την κατασκευή τους, αλλά και για τη συντήρησή τους, και βέβαια όλα αυτά να διατίθενται δωρεάν προσκρίσιμα από για το λαό. Όμως γενικά είναι δύο περιπτώσεις που μέχρι τώρα βλέπουμε. Από τη μια, ή τέτοιου είδους έργα εκχωρούνται απευθείας σε ιδιώτες, γήπεδα, στάδια κτλ. Ή από την άλλη, τα παίρνει η περιφέρεια και η Δήμη, χωρίς βέβαια τα ανάλογα κονδύλια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα οικονομικά της περιφέρειας. Τελικά το ζήτημα είναι το εξής. Το κράτος τι αναλαμβάνει, ποιος είναι ο ρόλος του? Διαρκώς δηλαδή όλες οι αρμοδιότητες περνούνται σιγά σιγά στην τοπική αυτοδιοίκηση χωρίς χρηματοδότηση, και τελικά δηλαδή
πληρώνει και ξαναπληρώνει ο ίδιος ο λαός, ο οποίος εν τέλει θα πρέπει να πληρώνει και την είσοδο για τη χρήση όλων αυτών των εγκαταστάσεων. Για μας είναι σαφές και δεν το συζητάμε ότι χρειάζονται και καινούργιες αθλητικές εγκαταστάσεις και χώροι άθλησης. Αυτό είναι το ζητούμενο και το αδιαπραγμάτευτο. Το θέμα λοιπόν είναι να υπάρχει χρηματοδότηση από το κράτος να αναλάβει την ευθύνη για την κατασκευή και τη συντήρηση όλων αυτών και βέβαια η δωρεάν χρήση. Αυτό το ζήτημα είναι σοβαρό. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα από την εισήγηση, δηλαδή χορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Γι' αυτό και επιφυλασσόμαστε για την ψήφο μας. Ευχαριστώ. Λοιπόν, η κυρία Πιπηλή. Ο αριθμός των παρόντων περιφερειακών συμβούλων κατά την έναρξη ήταν 76. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η συζήτηση λοιπόν στο θέμα. Μπαίνουμε σε ψηφοφορία που είναι για λήψη απόφασης σχετικά με την παροχή σύμφωνης νόμης για την ανάληψη από την περιφέρεια Αττικής της χρήσης τμήματος των αθλητικών εγκαταστάσεων του ΝΕΑΚ Αγίου Κοσμά μέχρι 31/8/2014, ημερομηνία ολοκλήρωσης της θείας της πράξεως διοίκησης της περιφέρειας Αττικής. Μπαίνουμε σε ψηφοφορία λοιπόν. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ? Κατά? Λευκό? Συγγνώμη, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία. Υπέρ? Κατά? Λευκό? Λευκό, η Περιφερειακή Σύμβουλη της Παράταξης Λαϊκής Σπήρωση, ο κύριος Χάγιος, αυτή. Κατά πλειοψηφία λοιπόν, το Περιφερειακό Συμβούλιο με πάνω από 51 ψήφους ψηφίζει το θέμα ως εισήγηση, να γραφτεί η απόφαση στα πρακτικά. Τρίτο προτινόμενο θέμα εκτός σημερινής διάταξης αφορά την ενίσχυση της λαϊκής οικογένειας και παρέμβαση της Περιφέρειας Αττικής στο ξημένο πρόβλημα του υποσιτισμού και της θέρμανσης των μαθητών των σχολείων της Αττικής. Το προτείνει η Λαϊκή Σπήρωση, θα αποφασίσουμε για το κατεπήγον. Ποιος θα μιλήσει, κυρία Παλού, για το κατεπήγον? Ελάτε παρακαλώ. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, κύριοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, θεωρούμε ότι είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα που οξύνεται συνεχώς και έχει να κάνει με τον υποσιτισμό των παιδιών. Νομίζουμε ότι πρέπει να απασχοληθεί το Περιφερειακό Συμβούλιο και να πάρει και απόφαση για το πώς πρέπει να σταθεί απέναντι σε αυτό το ζήτημα. Γι' αυτό το και το φέρνουμε προημερήσιας διάταξης για να πάρουμε απόφαση. Αυτό που προτείνουμε είναι η Περιφέρεια, το Περιφερειακό Συμβούλιο, να πάρει απόφαση να παρέμβει στη διαδικασία και στην κάλυψη των εξόδων θέρμανσης στο σχολείο, αλλά και στην κάλυψη της δυνατότητας να έχουν τα παιδιά στα σχολεία ένα γεύμα το μεσημέρι. Ξέρουμε ότι η αρμοδιότητα της περιφέρειας δεν είναι. Ξέρουμε όμως ταυτόχρονα ότι είναι καθήκον και χρέος και ως έτσι το φέρνουμε. Αυτή τη στιγμή θα πω μόνο 2-3 στοιχεία που νομίζω τα ξέρετε ίσως οι περισσότεροι. Ότι στο κέντρο της Αθήνας περίπου υποσιτίζονται 2.000 μαθητές. Όσα γνωρίζουμε, γιατί είμαστε σίγουροι ότι είναι πολύ περισσότερα. Ταυτόχρονα αυτή τη στιγμή εκκρεμούν περίπου 600 αιτήματα για δωρεάν σίτηση. Είναι παιδιά ο αριθμός των οποίων θα αυξάνεται συνεχώς, μια και οι γονείς τους είναι στην ανεργία ή είναι απλήρωτη ή είναι προ την επόμενη απόλυση. Επίσης είναι πολύ συχνά και θα το ξέρουν και σύμβουλοι οι οποίοι είναι εκπαιδευτικοί, πολύ συχνά τα φαινόμενα λιποθυμιών στα σχολεία. Είναι τραγικό βέβαια το 2012 να μιλάμε για ζητήματα υποσιτισμού σε χώρες της Δύσης που έρχεται να συμπληρωθεί στο τεράστιο ποσοστό του αναπτυσσόμενου κόσμου που περίπου, έτσι ως στοιχείο για την ιστορία, να πούμε ότι είναι περίπου μισό δισεκατομμύρια παιδιά τα οποία για να επιβιώσουν παλεύουν για ένα δολάριο την ημέρα. Κύριε Πρόεδρε, αυτό που θέλουμε να τονίσουμε είναι το εξής. Ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή γίνεται μια συζήτηση στο Υπουργείο για την κάλυψη ορισμένων αναγκών με κονδύλια. Η προσπάθεια που γίνεται είναι να μετατεθεί αυτή η ευθύνη και αυτή η κατάσταση είτε ανάμεσα στις ΜΚΟ είτε στην Αρχιεπισκοπή, να γίνουν δηλαδή τα παιδιά βορρά ανάμεσα στις διαθέσεις των διαφόρων αυτών οργανώσεων. Θεωρούμε ότι αυτό το πρόβλημα δεν μπορεί να είναι ούτε θέμα ελεημοσύνης, ούτε διαφόρων επιχειρηματιών όπως τώρα λέει ότι θα το δώσει στο Ίδρυμα Νιάρχου να πετάνε ένα ξεροκόμματο την ίδια στιγμή που φροντίζουν για τη φτώχεια των γονιών τους.
και θέλουμε να πούμε, να προτείνουμε και γι' αυτό να συζητήσουμε ως κατεπήγον το θέμα, να πάρει απόφαση το Περιφερειακό Συμβούλιο, πρωτοβουλία προς τους Δήμους να αναλάβουν τέτοια ευθύνη, να βρεθεί το κονδύλι εκείνο που μπορεί να καλύψει το πρόγευμα των παιδιών με πλήρη διατροφή, όχι ένα φρούτο και τελειώσαμε, και ταυτόχρονα να αναλάβει και τα έξοδα για τη θέρμανση. Και μια και υπήρξε και το προηγούμενο θέμα, νομίζουμε ότι υπάρχει δυνατότητα, εάν υπάρχει θέληση, να μην μπλέξει αυτό το ζήτημα μέσα σε γρανάζια γραφειοκρατίας, αναζήτησης κωδικών κτλ. Και αν υπάρχει πολιτική βούληση και του Περιφερειακού Συμβουλίου, να βρεθεί ο τρόπος ώστε τα παιδιά να φάνε το φαγητό τους που θα έπρεπε, αυτό πραγματικά να μην έρχεται ως θέμα το 2012 στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αυτό. Λοιπόν. Ορίστε. Μπαίνουμε σε ψηφοφορία. Θα έχετε δυνατότητα να τα πείτε. Λοιπόν. Μπαίνουμε λοιπόν σε ψηφοφορία για το κατεπήγον του θέματος που έθεσε η κυρία Μπαλού. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ? Κατά. Λευκό. Ομόφωνα το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφασίζει να συζητήσει το θέμα. Θα το συζητήσουμε τώρα ή μετά? Τώρα. Λοιπόν. Ωραία, κυρία Μπαλού, έχετε να προσθέσετε. Ομόφωνα λοιπόν, το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφασίζει να συζητήσει ως κατεπήγον το θέμα. Λοιπόν, κυρία Μπαλού, έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο? Όχι, δεν έχω να προσθέσω. Απλώς να απαντήσω στο ερώτημα που έβαλε από κάτω ο Περιφερειακός Σύμβουλος για το προηγούμενο θέμα που ψηφίσαμε λευκό και το έβαλε σε αντιδιαστολή με το τωρινό ζήτημα. Νομίζω ότι είμαστε σε πλήρη συνέπεια και στο πρώτο και στο δεύτερο θέμα. Με την έννοια ότι εμείς θέλουμε ο κρατικός προϋπολογισμός να καλύπτει αυτές τις ανάγκες. Και από τη στιγμή που η περιφέρεια αναλαμβάνει κάτι, πρέπει να της δίνει και τα κονδύλια για να ανταποκριθεί σε αυτό το καθήκον που δεν είναι δικό της όσον αφορά το προηγούμενο θέμα. Αυτό είπαμε και τίποτα περισσότερο. Λοιπόν, τοποθετήσεις. Τώρα, αν χρειαστεί, εντάξει, ανάλογα θα έχετε πάλι το λόγο. Εντάξει, λοιπόν, ο κύριος Περιφερειάρχης. Θέλετε. Λοιπόν, τοποθετήσεις. Λοιπόν, ο κύριος Σπυρίδων, ο κύριος Τσουκαλάς, ο κύριος Διάκος, ο κύριος Χάγιος, ο κύριος Κόκαλης. Λοιπόν, κλείνει ο κατάλογος. Λοιπόν, και ο κύριος Βαρελάς, με Βαρελάς και Μανιάτης. Λοιπόν, αρκετοί γραφτήκανε και ο κύριος Μπαρούτας. Λοιπόν, ο κύριος Σπυρίδων, ο κύριος Τσουκαλάς, ο κύριος Διάκος, ο κύριος Χάγιος, ο κύριος Κόκαλης, ο κύριος Βαρελάς, ο κύριος Μανιάτης, ο κύριος Εξαβλής, ο κύριος Αδρασόπουλος, ο κύριος Μπαρούτας. Δεν είναι αυτή η σειρά. Λοιπόν, το λόγο ο κύριος Σπυρίδων. Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Περιφερειάρχη, προηγουμένως μου διέφυγε, για τα όσα θετικά είπε για μένα για το Συμβούλιο της στην Επιτροπή Περιφερειών. Μπορούσα να μην πει τίποτα, γι' αυτό τον ευχαριστώ. Και να έρθω στο θέμα μας. Με αφορμή το θέμα που έφερε η Λαϊκή Συσπήρωση. Και το θεωρώ ότι είναι σημαντικό και συγκλονιστικό στις μέρες μας. Αν μας ρωτάει κανείς πριν από 5 χρόνια ότι θα είχαμε τέτοιου είδους θέματα σε περιφερειακά ή νομαρχιακά συμβούλια, όλοι θα λέγαμε ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτό που ρωτά. Είναι αλήθεια όμως ότι ζούμε σε τελείως διαφορετικές εποχές. Και αυτό πρέπει να μας κάνει να αλλάξουμε και την πολιτική που ασκείται εδώ στην περιφέρεια. Είναι αλήθεια ότι έχουμε συγκεκριμένες υποχρεώσεις οι οποίες προβλέπονται από την νομοθεσία. Καλό θα είναι λοιπόν αν υπάρχει δυνατότητα οικονομική, και εδώ θέλω να με συγχωρείτε εντός εισαγωγικών να διαφωνήσω με την παράταξη Λαϊκής Συσπήρωσης, ότι τα χρήματα που διαχειρίζεται η περιφέρεια είναι χρήματα ελληνικού λαού. Είναι τα ίδια με τα κρατικά χρήματα. Είναι χρήματα του φορολογούμενου πολίτη. Και βέβαια, ποτέ και καμία είδους διοίκηση δεν μπορεί να μοιράσει ακριβώς τα χρήματα σε κάθε φορέα ανάλογα με τις ανάγκες τους. Θα υπάρχουν φορείς οι οποίοι είναι υποχρηματοδοτούμενοι και φορείς οι οποίοι έχουν μια σχετική ευχέρεια. Σε αυτή λοιπόν την κρίση, αυτοί που έχουν μεγαλύτερη ευχέρεια θα πρέπει με κάποια νομικά εργαλεία που αν δεν υπάρχουν θα πρέπει να τα φτιάξουμε, να συγχρηματοδοτήσουν δράσεις που έχει ανάγκη ο λαός. Αυτό είναι το ζητούμενο για τον κόσμο. Βλέπω σε αυτήν τη σωστή σας τοποθέτηση να λέτε όμως με έμφαση μέσα ότι να δώσουμε τα χρήματα από κρατικά κονδύλια.
Εδώ θα θέλω να θέσω και τη δικιά μας την άποψη για το θέμα αυτό. Αντιλαμβάνομαι τη θέση του ΚΚΕ, όμως αφορά μια άλλη μορφή διακυβέρνηση. Γιατί στην Ελλάδα κρατικό κοντήλι σημαίνει να επιβαρύνω για κάτι που χρησιμοποιεί κάποιος άλλος, που πιθανόν να έχει κάποια δυνατότητα, το φτωχό ναυτικό που δεν μπαρκάρει και είναι σε κάποιο νησί, τη φτωχή γυναίκα που παίρνει μια σύνταξη του ΟΓΑ 300 ευρώ και είναι σε κάποιο χωριό ορεινό, και να της παίρνω χρήματα φορολογία για να συντηρώ κάποιες δράσεις, π.χ. για να έχουμε χαμηλά διόδια ή οτιδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν αυτό περί όλα να πληρώνει το κράτος, πιστέψτε με, εγώ πιστεύω ότι στη συγκυρία που ζούμε, στην πραγματικότητα που ζούμε, είναι μια μέγιστη κοινωνική αδικία. Άρα λοιπόν θα πρέπει να πληρώσει εκείνος που χρησιμοποιεί, κυρίως και εκείνος που δύναται. Και ερχόμαστε στο δικό μας θέμα τώρα. Δεν βλέπω το λόγο γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε και τις όποιες άλλες οργανώσεις ή φορείς θέλουν να προσφέρουν σε αυτό το έργο. Αρκεί η περιφέρεια, κατά την άποψή μου, να παίξει το συντονιστικό ρόλο. Εάν θέλει να συμβάλλει και η Εκκλησία, αν θέλει να συμβάλλει το οποιοδήποτε ίδρυμα, μπορεί υπό τη συντονισμό της περιφέρειας να το κάνουμε αυτό και να πετύχουμε βέλτιστα αποτελέσματα. Και αν χρειαστεί και όσο χρειαστεί να βάλει κάποιους πόρους η περιφέρεια, εφόσον φυσικά έχει, να συμβάλλουμε σε αυτό. Άρα λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ουσιαστικά συντονιστικό ρόλο θα πρέπει να παίξει η περιφέρεια για να έχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα, αξιοποιώντας όλες τις κοινωνικές εκφράσεις. Είτε πρόκειται για οργανώσεις, είτε πρόκειται για εκκλησία, είτε πρόκειται για οποιοδήποτε άλλο. Και θέλω να πάω και ένα βήμα παρακάτω και να πω ότι δεν πρέπει να σταθούμε μόνο σε αυτό τη δράση, την έκτακτη που έχει σχέση με το σάντουιτς των παιδιών. Και δεν ξέρω βέβαια και αυτό αν θα πρέπει να είναι καθολικό. Πρέπει να, γιατί υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν ανάγκη από το σάντουιτς. Υπάρχουν άλλα τα οποία έχουν και έχουν περισσότερες ανάγκες. Άρα και εδώ παραβούμε έναν τρόπο να διαθέσουμε τα χρήματα, αυτά που χρειάζεται, να μην κάνουμε δηλαδή σπατάλες παραπάνω από ό,τι πρέπει. Και να πάμε ένα βήμα παραπάνω και να πούμε μια σειρά θέματα που έχουν σχέση με τις κοινωνικές παροχές, που αυτή τη στιγμή οι πολίτες εξυπηρετούνται είτε από τους δήμους είτε από κρατικούς φορείς, αν ή μπορούν να χρηματοδοτήσουν, και εδώ να παίξει ένα ρόλο η περιφέρεια. Για παράδειγμα, δεν αντιλαμβάνομαι γιατί το βοήθεια στο σπίτι να είναι αποκλειστικό θέμα πέραν της χρηματοδότησης κοινοτικής ή της κρατικής των δήμων. Γιατί και εμείς να μην μπορέσουμε και να μην επιχειρήσουμε να βοηθήσουμε την σοβαρότατη αυτή δομή που έχει σχέση, αν θέλετε, και σημασία εθνική, διότι το βοήθεια στο σπίτι σε απομακρυσμένες περιοχές, νησιωτικές, ορεινές, συγκρατεί τον ηλικιωμένο στον τόπο του. Είναι εθνική σημασία έργο. Υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές στην Ελλάδα που η γύρανση είναι το κύριο χαρακτηριστικό και οι συγγενείς δεν είναι δίπλα τους. Άρα λοιπόν, ας καθίσουμε, η παράταξή μας είναι στη διάθεση αυτής της προσπάθειας, κύριε Περιφερειάρχα, να δούμε σε ποιες κοινωνικές δράσεις μπορεί να συμμετάσχει η περιφέρεια, πάντα βέβαια στα όρια των δυνατοτήτων τους, και να ξεπεράσουμε το στενό περίγραμμα των αρμοδιοτήτων και να προχωρήσουμε με δράσεις που έχει ανάγκη η κοινωνία στη δύσκολη αυτή ώρα. Προφανώς λοιπόν συμφωνούμε το θέμα. Ευχαριστώ. Ο κύριο Τσουκάλας έχει το λόγο. Είναι σαφές ότι συμφωνούμε, όπως το έβαλε η Αλεξάνδρα Ιμπαλού, αυτό το θέμα της θέρμανσης και της σύντησης των παιδιών, γιατί εμείς ψηφίσαμε και το προηγούμενο, κύριε Περιφερειάρχα, που αφορά στη θέρμανση και του Αγίου Κοσμά. Συμφωνούμε και σε αυτό που αφορά και τα συσίτια, δηλαδή και το να τρέφονται τα παιδιά αλλά και το να μπορούν να ζεσταίνονται. Και θέλω, χωρίς να έχει άμεση σχέση, να αναφερθώ σε κάτι, σε μια εμπειρία που έζησα σήμερα το πρωί, γιατί σήμερα το πρωί πήγα στο κέντρο κράτησης της Κορίνθου, που εκεί στα στρατόπεδα, που οι περισσότεροι ενδεχόμενα άνδρες εδώ πέρα μέσα τα ξέρουν, τα έχουν επισκεφθεί και έχουν περάσει εκεί ως νεοσύλλεκτη της ερωτικής του φοιτητεία. Αυτή τη στιγμή έχει καταντήσει μια αποθήκη 784 ψυχών που δεν έχουν ούτε θέρμανση ούτε ζεστό νερό. Ζούνε σε παράθυρα ανοιχτά χωρίς να υπάρχει παραμικρή θέρμανση. Με κάποιες κουβέρτες οι οποίες ξεχυλώνουν και λιώνουν μόνο που τις κρατάς, με πουκάμισα κοντά και με σαγιονάρες.
Αυτή είναι η κατάσταση και γι' αυτό αναφέρουμε στο θέμα της θέρμανσης, γιατί αν αυτοί οι άνθρωποι δεν θερμανθούν τις υπόλοιπες 5 ή 10 ημέρες, θα έχουμε νεκρούς, θα πεθαίνουν ο ένας από τον άλλον. Άρα εδώ θα πρέπει να κατανοήσουμε, και εγώ κατανοώ και τον κύριο Σπυρίδωνα που αναφέρθηκε και κατανοώ εντός παρενθέσεως, στο ότι πρέπει να πληρώσουν οι έχοντες και να βάλουμε στο παιχνίδι και τους έχοντες. Αλλά οι έχοντες, ξέρετε πολύ καλά, ότι δεν λαμβάνουν μέρος σε αυτό το παιχνίδι. Δεν τους ενδιαφέρει αν τα άλλα παιδιά πεθαίνουν ή όχι. Δεν τους ενδιαφέρει αν τρέφονται ή όχι. Έτσι, εγώ, επειδή πιστεύω ότι ασφαλώς και το κράτος, αυτό το κράτος το οποίο δεν έχει τη δυνατότητα να πάρει από τους έχοντες, σε λίγο καιρό δεν θα έχει όχι μόνο να δώσει με τον τρόπο που λειτουργεί, και αφού τα πάντα πηγαίνουν στους τοκογλύφους, δεν θα έχει να δώσει τίποτα και το παραμικρό. Θα φτάσουμε εκ των πραγμάτων, κάτι το οποίο το απέφχομαι, να γυρνάει ο ένας το διπλανό του και να λέει: έχεις να δώσεις κανένα ξύλο, μπας και θερμαθεί το παιδί του διπλανού. Θα φτάσουμε, αν όχι σε αυτό το χειμώνα, στον επόμενο χειμώνα, εάν πάμε με αυτά τα μυαλά, θα φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση. Έτσι εγώ ασφαλώς και ψηφίζω και αυτό που λέει η Αλεξάνδρα, αυτό που είπατε εσείς προηγούμενα για το θέμα της θέρμανσης του Αγίου Κοσμά, γιατί πολλά παιδιά πρέπει να πάνε, θέλουν να πάνε, να έχουν ζεστό νερό, αλλά να σκεφτόμαστε ότι σε αυτή την επικράτεια υπάρχουν πάνω από 5.000 άνθρωποι κρατούμενοι που ζουν σε συνθήκες Νταχάου και ακόμα χειρότερο. Ο κύριος Διάκος. Συνάδελφοι και αδέλφισσες, η κοινωνική αλληλεγγύη είναι το ζητούμενο στην κοινωνία μας, διότι δυστυχώς το πολιτικό σύστημα στο οποίο ζούμε και ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε τις κοινωνικές υποθέσεις και τα οικονομικά μας είναι ένας τρόπος ο οποίος ενισχύει την ατομικότητα, ενισχύει την ανταγωνιστικότητα, όχι μόνο σε επίπεδο οικονομικό, αλλά και σε επίπεδο προσωπικό και διαπροσωπικών σχέσεων. Όποιες λοιπόν ενέργειες γίνονται, στις οποίες η κοινωνική αλληλεγγύη είναι το βασικό χαρακτηριστικό, εμάς μας βρίσκει σύμφωνος προφανώς. Και η πρόταση η οποία γίνεται από τη Λαϊκή Συσπήρωση, έχοντας αυτά τα στοιχεία, μας βρίσκει σύμφωνος. Και προφανώς θα το ψηφίσουμε. Θέλω όμως να επισημάνω ένα πράγμα. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το σημαντικό στοιχείο της ψυχολογικής αβεβαιότητας που υπάρχουν σε αυτές τις ηλικίες. Η επιλογή επομένως του ότι να βοηθάμε τα φτωχά παιδιά σε μια τάξη, δεν ξέρω πώς θα μεθοδευτεί αυτό, σε μια τάξη που κάποια άλλα που δεν είναι φτωχά δεν θα έχουν την στήριξη τη δική μας, και σε, από ποιο ύψος ξεκινάει το έχω και το δεν έχω, νομίζω ότι διαμορφώνει αρνητικές συνθήκες διαμόρφωσης χαρακτήρα. Προσωπική μου άποψη είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει στήριξη σε όλα τα σχολεία μέσω ενός διατροφικού προγράμματος από την περιφέρεια, το οποίο δεν θα προσδιορίζει σε φτωχούς και μη φτωχούς, αλλά θα προσδιορίζει τη στήριξη της νεανικής ηλικίας. Αν κάποιος από αυτούς δεν θέλει να το πάρει, δεν θέλει να το φάει, θα είναι δική του επιλογή. Αλλά δεν πρέπει να έχουμε εμείς την επιλογή το ποιος είναι φτωχός και ποιος είναι πλούσιος, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες. Πριν από λίγες μέρες, ή και σήμερα νομίζω, μπορεί να κάνω λάθος, ο ίδιος ο Υπουργός Παιδείας έθεσε θέμα ότι θα υπάρχει ένα γεύμα σε όλα τα σχολεία. Άρα το αναλαμβάνει με έναν κάποιο τρόπο το κράτος. Δεν ξέρω αν μπορούμε να εμπλακτούμε εμείς αυτό, και όχι μόνο αυτό, αλλά δεν βάζει και αυτό τον προσδιορισμό φτωχός πλούσιος. Άρα έχω την εκτίμηση ότι πρέπει αυτό το πράγμα και να το ψηφίσουμε, αλλά και να το διαμορφώσουμε με όρους που απαιτεί η κοινωνική υπόσταση στην ηλικία στην οποία απευθυνόμαστε. Και πρέπει να είμαστε προς την κατεύθυνση αυτή ιδιαίτερο σοβαροί. Κλείνω το θέμα λέγοντας ότι ξέρετε, παραδείγματος χάρη, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδοτεί την δωρεάν απόδοση φρούτων σε όλα τα σχολεία της χώρας. Και ξέρετε ότι οι μόνοι οι οποίοι αρνήθηκαν να το πάρουν είναι οι
συνδικαλιστικοί φορείς των εκπαιδευτικών στην Αττική, με ένα σκεπτικό που θέλει πολλή κουβέντα για να το συζητήσουμε τώρα εδώ. Ας δούμε, λέω, και αυτή την παράμετρο, γιατί είναι ιδιαίτερο σοβαρή. Ξέρετε τι σημαίνει φρούτο και για την ηλικία και για την ανάπτυξη του παιδιού και από πλευράς οικονομικής. Μήπως δηλαδή στο πλαίσιο του σχεδιασμού αυτής της διατροφικής ενίσχυσης της νεαρής ηλικίας στα σχολεία θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και πιθανόν ευρωπαϊκές προδιαγραφές οι οποίες μας δίνουν ευχέρεια να μας κοστίσει και λιγότερο, γιατί όντως δεν έχουμε, πώς το λένε, και εμείς, και αυτό που κάνουμε το κάνουμε στα πλαίσια της κοινωνικής αλληλεγγύης κόβοντας από αλλού. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βαρελάς έχει το λόγο και μετά ο κύριος Χάγιος. Αγαπητοί συνάδελφοι, πριν λίγους μήνες, φέρνοντας αντιρρήσεις σε ένα κονδύλι που δίναμε για κάποιο κτίριο της Εκκλησίας, της τάξης των 3 εκατομμυρίων, είχα την ιδέα και με αφορμή τα κρούσματα λιποθυμιών των μαθητών την περσινή χρονιά να τα μετατρέψω σε ισοδύναμα, είναι και τις μόδες, μερίδων που θα μπορούσα να είναι πρωινό. Ούτε λίγο ούτε πολύ. Τα 3 εκατομμύρια φτάνουν για 15.000 μερίδες την ημέρα για όλη τη χρονιά. 200 μέρες λογαριάζουμε τις μέρες των μαθημάτων. Κατά συνέπεια, έμεσα ήδη είχαμε θέσει αυτό το θέμα πολύ πιο νωρίς. Δηλαδή, χρήματα που ξοδεύουμε εν προκειμένου, στο παράδειγμα που είχα αναφέρει, για κάποιο κτίριο, να πάνε για την ενίσχυση μαθητών. Η συζήτηση αυτή ήταν περσινή, προβλέποντας ότι η φετινή χρονιά θα είναι πιο δύσκολη, πράγμα το οποίο συμβαίνει. Κατά συνέπεια, την κατάληξη της απόφασης που προτείνει η Λαϊκή Συσπήρωση να συνεισφέρουμε και συνεργασία με δήμους και φορείς να καλύψουμε τώρα την κρατική άρνηση χορήγησης έκτατου κονδυλιού στους δήμους κτλ. Την προσυπογράφουμε και με τα δυο μας χέρια. Για το προηγούμενο να πω ότι είναι ντουφεκιά για την τιμή των όπλων. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, και ακόμα κι αν ήθελε, η κεντρική εξουσία να δώσει χρήματα. Χθες παρακολούθησα το συνέδριο της ΚΕΔΕ, εκλιπαρούσε ο Ασκούνης, ο πρόεδρος, τον Στυλιανίδη, τελειώνοντας την ομιλία του, δεν ξέρω ποιοι άλλοι ήσασταν εκεί, μια μικρή δέσμευση έστω για κανένα μικρό ποσό. Τον έγραψε κανονικά. Αυτή είναι η κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχουμε αντίρρηση αν υπάρχει σκόπο να υπάρξει. Ξαναλέμε όμως ότι είναι μπαλωθιά αυτό το πράγμα. Να πούμε τώρα στην κεντρική εξουσία, δώστε στις σχολικές επιτροπές λεφτά. Να τελειώσω με μια πρόταση ακόμα και με μια αντίρρηση στα λεγόμενα. Πιστεύω ότι πέρα από τα χρήματα που πρέπει εμείς να εκταμιεύσουμε για να ανταποκριθούμε, θα πρέπει να ενθαρρύνουμε, το έχουμε ξαναπεί, τη δημιουργία συσπηρώσεων πολιτών που θα προσφέρει, που έμπρακτα θα δείχνει κοινωνική αλληλεγγύη με εθελοντική προσφορά. Είχα αναφέρει πολύ παλιά τα φροντιστήρια, τα κοινωνικά, ήδη είναι πραγματικότητα σε πάρα πολλούς δήμους. Μπορώ να πω στην πλειοψηφία από ό,τι καταλαβαίνω, ή τα κοινωνικά παντοπολία. Να βρούμε τρόπους να ενισχύσουμε αυτές τις δράσεις. Να πω τώρα σε σχέση, αν και θα μπουν σαν ψήφιση υποθέτω τα τελευταία, τις αντιρρήσεις που εκφράζονται σε σχέση με την Εκκλησία, ΜΚΙΟ κτλ. Νομίζω ότι δεν πρέπει αυτή τη στιγμή να τις εκφράζουμε, γιατί πέρα από τη σκοπιμότητα που μπορεί να κρύβει, το αποτέλεσμα είναι θετικό. Προσωπικά έχουμε δεκάδες φορές από αυτό εδώ το βήμα, με διάφορες αφορμές, υποστηρίξει ότι η Εκκλησία πρέπει να περιορίζονται στα καθαρά θρησκευτικά, τα λένε πνευματικά κατεφημισμών καθήκοντα, θρησκευτικά. Αλλά αν κάποια ενορία ή και κεντρικότερα αρχιεπισκοπή μπορεί να δίνει κάποιες μερίδες ημερεσίως, δεν μπορούμε να έχουμε, πιστεύω, αντίρρηση. Να πω ακόμα ότι και σαν μικροεπαγγελματία στην περιοχή μου και σαν πρόεδρος αθλητικού συλλόγου είχα εμπλακεί σε διαδικασίες χορηγιών. Μικρό ποσά, 1.000 και 2.000 και 3.000 ευρώ. Θετικό είναι το αποτέλεσμα. Το ότι γίνεται μια έμεση διαφήμιση είτε σε τοπικό κλίμακα ή για μεγάλες επιχειρήσεις σε μεγαλύτερη, δεν πρέπει να μας αποθαρρύνει. Συνήθως τα χρήματα των διαφημίσεων που ξοδεύουν οι εταιρείες, τα πληρώνουμε εμείς πάνω στο προϊόν. Τώρα, αν κάνουν έμεσα και κατευθείαν να πηγαίνει σε ευπαθείς ομάδες ή για μια αθλητική εκδήλωση, μια τέτοια χορηγία, δεν πρέπει να την αποτρέπουμε. Αυτά σε γενικές γραμμές είχα να πω, ότι
πρέπει οπωσδήποτε να βάλει το χέρι στην τσέπη περιφέρεια, πολύ περισσότερο που ο Περιφερειάρχης μας λέει και έτσι είναι, είναι γεμάτη, για ένα τέτοιο σκοπό. Δεν ξέρω ποιο μπορεί να είναι τώρα το ποσό, γελάς, κύριε Περιφερειάρχη. Αν είναι 3 ή 30 εκατομμύρια, εγώ θα έλεγα να είναι και τόσα, αλλά και το τελευταίο, να ενθαρρύνουμε με όσους τρόπους μπορούμε να πάρει ο κόσμος στην πλάτη του κάποιες δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χάιος. Καταρχήν θέλω να σημειώσω πολύ σύντομα ότι και μόνο που είμαστε υποχρεωμένοι και καλώς πράττουμε να συζητήσουμε αυτό το θέμα, υπογραμμίζει το μέγεθος της ανθρωπιστικής καταστροφής η οποία συντελείται αυτή την περίοδο στη χώρα μας και αφορά πρώτα απ' όλα στα παιδιά, αλλά και στους ηλικιωμένους, στους ασθενείς, στους εργαζόμενους, στους ανέργους, και όλα αυτά μαζί δημιουργούν ένα νέο τοπίο, ένα νέο τοπίο, μια νέα κατάσταση, η οποία κανονικά θα έπρεπε να ανατρέψει και όλους τους σχεδιασμούς των περιφερειών και των δήμων. Αλλά σε αυτό θα επανέλθουμε. Εδώ να σημειώσω το εξής, ότι είναι τέτοιο το μέγεθος της καταστροφής αυτής του ανθρώπου, του νέου ανθρώπου πρώτα απ' όλα, και η οποία έχει αιτία πολιτική και κοινωνική, είναι η κρίση του συστήματος, είναι η βάρβαρη πολιτική που συντελείται, η οποία αυτή κρίση ανθρωπιστική μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με τον αγώνα των εργαζομένων, του λαού και της νεολαίας, οι οποίοι θα διεκδικήσουν τη ζωή τους και θα διεκδικήσουν και τα αναγκαία κονδύλια. Δεν το συνεχίζω, διότι είναι άλλη τάξη συζήτηση. Να συμφωνήσω, είναι το δεύτερο σημείο της τοποθέτησής μας, με την πρόταση που κάνει η Λαϊκή Συσπήρωση. Πρώτον, διεκδίκηση κονδυλίων από το κεντρικό κράτος ως τοπική κρατική διοίκηση περιφέρεια. Διεκδίκηση κονδυλίων η οποία πρέπει να γενικευθεί από όλες τις περιφέρειες και από όλους τους δήμους και ας μην δώσει άμεση απάντηση. Έτσι συντονιζόμαστε με το λαϊκό αίσθημα, τον λαϊκό αγώνα, τον αγώνα των εργαζομένων που ζητάνε τα κονδύλια του προϋπολογισμού να πηγαίνουν για κοινωνικές ανάγκες. Και κάποια στιγμή θα αποδώσει αυτό. Ένα λιθαράκι είναι να διεκδικήσουμε και θα τα πούμε και στην άλλη συνεδρίαση σχετικά με αυτό. Και δεύτερο, σε αυτή την ιδέα που μπαίνει στο δεύτερο σημείο του εισηγητικού σημειώματος για το σημερινό θέμα, της συνεργασίας, εγώ θα έλεγα μιας δικτύωσης περιφέρειας και δήμων, στο βαθμό βέβαια που σηκώσουν ανάστημα και διεκδικήσουν, θα συμβεί αυτό, να δημιουργήσουν δομές και να βρουν κονδύλια για μια τέτοια παροχή στα σχολεία, είναι κρίσιμο ζήτημα. Εδώ νομίζω ότι πρέπει κάτι πιο συγκεκριμένο να πούμε. Και σε αυτό εγώ προσθέτω το εξής. Να προκαλέσει η περιφέρεια συνάντηση με την ΠΕΔΑ και με τους δήμους της περιφέρειας Αττικής, ώστε συγκεκριμένα να θέσει αυτό το ζήτημα και να υπάρξει συντονισμός ενεργειών, προκειμένου να υπάρξει και η διεκδίκηση και προκειμένου να υπάρξει και εξοικονόμηση κονδυλίων, είτε από αυτά τα οποία πηγαίνουν, όπως είπε ο συνάδελφος προηγουμένως, για την Εκκλησία και άλλους φορείς, είτε από άλλους τρόπους. Πρέπει να προχωρήσουμε και σε κάποιες πρακτικές ενέργειες. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Τέλειωσε. Ο κύριος Μανιάτης έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Περιφερειάρχη, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι. Άκουσα με προσοχή τους προηγούμενους ομιλητές και τον εισηγητή του θέματος, αλλά έχει, ενώ καταρχήν υπάρχει μία, θα έλεγε κανείς, προσέγγιση που θα ήταν καθολική, έχει κάποιες όψεις που πρέπει να δούμε. Για προσέξτε λίγο, αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχήν, όσον αφορά το θέμα των μεγεθών, αν υπολογίσουμε 1 ευρώ μία στήριξη, θα πάμε μετά στο πολιτικό μέρος, 1 ευρώ στήριξη αναμαθητή σημαίνει ένα κονδύλιο της τάξης των 150 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο,
Ό,τι και να κάνουμε εμείς προηγούμενα, ο συνάδελφος ή προηγούμενη, και ειδικά ο Άγγελος μίλησε, ο Χάγιος προηγούμενα, έβαλε ένα άλλο ζήτημα. Εμείς δηλαδή τι θα κάνουμε? Δεν θα μιλήσουμε στο πολιτικό μέρος της αναδιανομής εισοδήματος. Θα μιλάμε ότι μπορεί η περιφέρεια, προσέξτε, η περιφέρεια τι να κάνει? Να κάνει αυτό που δεν κάνει το κράτος. Ποιο πρέπει να κάνει το κράτος? Η κυβέρνηση δηλαδή, όχι το κράτος. Μια αναδιανομή των εισοδημάτων, και θα περιμένουμε την περιφέρεια Αττικής να βάλει 150 εκατομμύρια ευρώ. Τόσο υπολογίζεται το κόστος για ένα ευρώ, αν υπολογίστε με λειτουργία σχολείων 170 μέρες, με ένα εκατομμύριο μαθητές. Καταλαβαίνετε και ένα ποσό που είναι απαγορευτικό. Πάμε στο πολιτικό μέρος τώρα. Εμείς πρέπει να βάλουμε ένα ζήτημα συντονισμού της περιφέρειας και των άλλων φορέων. Να συντονιστούν, αγαπητοί συνάδελφοι, η περιφέρεια και άλλοι φορείς σε τι? Με το να μην βάνουν τίποτα οι άλλοι, γιατί δεν έχει υπάρχει δραχμή. Και θα κάνουμε εμείς το συντονισμό σε εκείνους που έχουν μια δυνατότητα να δώσουν, με τους φορείς που δεν έχουν δραχμή. Δηλαδή τι είδους συντονισμός θα είναι? Θα είναι μια πλειοδοσία προτάσεων προς την περιφέρεια για να συντονίσει όταν τα λεφτά θα τα βάνει η περιφέρεια όποια έχει με τους άλλους που θα βάνουν μόνο τη βούλησή τους? Τέταρτον, πρέπει, επειδή τέθηκε και ζήτημα και από άλλους συναδέλφους, να πάει ευρύτερα το ζήτημα και να ανοιχτεί και στους πολίτες να συμμετέχουν. Βεβαίως, με μία προϋπόθεση. Πολιτικά θα τους πούμε, αγαπητές συνάδελφε, ότι είναι ευθύνη της πολιτείας να παρέχει αυτά. Δεν κάνει ελεημοσύνη, αλλά σε περιόδους κρίσεων το να αναδειχθεί η κοινωνική αλληλεγγύη δεν θα είναι μόνο στο σάντουιτς. Η κοινωνική αλληλεγγύη το να αναδειχθεί θα είναι και σε άλλα ζητήματα. Άρα λοιπόν το δέχουμε αυτό, ότι πρέπει να μετάσχουν και άλλοι, με μία προϋπόθεση. Ότι θα πει επίσημα η περιφέρεια ότι εμείς συνεισφέρουμε στο πλαίσιο της αλληλεγγύης. Όχι για να βάλουν αυτοί όμως τα χρήματα, γιατί δεν μπορούν να τα βάλουν αυτοί. Πέμπτον, νομίζω ότι αποτελεί και μία άμεση απόδειξη ότι η περιφέρεια, έμεση και άμεση απόδειξη, ότι όταν προτείνεται 150 εκατομμύρια ευρώ να δώσει η περιφέρεια, σημαίνει ότι αυτά τα 150 εκατομμύρια ευρώ, που δεν είναι πολιτική αυτόματου πιλότου, αλλά είναι αποτέλεσμα μιας οικονομικής πολιτικής και σεβασμού στο δημόσιο χρήμα, ότι είναι και μία έμεση αναγνώριση του τρόπου με τον οποίο η περιφέρεια Αττικής σέβεται τα χρήματα των πολιτών. Συμπέρασμα. Επειδή το σχολείο και οι μαθητές δεν έχουν ανάγκη μόνο για το σάντουιτς, ενδεχομένως να είχαν ανάγκη περισσότερο για τα φροντιστήρια των παιδιών τους, είναι ένα ζήτημα που πρέπει να πούμε ναι στην κοινωνική αλληλεγγύη, αλλά θα το εξετάσουμε, γιατί έχει πολλές ουρές. Πρέπει να έρθει συγκεκριμένη εισήγηση που θα λέει πώς μπορεί να βοηθούν οι μαθητές, και όχι μια εισήγηση που, επιτρέψτε μου, είναι πρόχειρη, όχι γιατί είχαν σκοπιμότητα αυτοί που την κατέθεσαν, που θα λέει η περιφέρεια ή οι φορείς προσθέτουν και προσφέρουν στο μαθητή το σάντουιτς του 1 ευρώ. Υπάρχουν τα κοινωνικά φροντιστήρια, υπάρχουν τα ειδικά σχολεία που πρέπει να δούμε κατά προτεραιότητες, υπάρχουν οι ομάδες του πληθυσμού που πρέπει να δούμε, υπάρχουν οι οικογένειες που δεν έχουν μορφωτικό απόθεμα, υπάρχουν άλλοι που δεν έχουν οικονομικό φορτίο. Άρα χρειάζεται πρώτα συγκεκριμένη. Προτείνω να κατατεθεί από την περιφέρεια σε συνεργασία με όλες τις παρατάξεις που θα βλέπει αυτές τις πλευρές, ούτως ώστε αυτή η πρόταση να είναι πρόταση πολύπλευρη, για να κουβεντιάσουμε ουσιαστικά το θέμα. Διότι αλλιώς θα περιοριστεί σε μια επικοινωνιακή και άρα αναποτελεσματική προσέγγιση, που δυστυχώς, ενώ αυτοί που τη φέρνουν με άλλο σκοπό, δυστυχώς θα καταλήγει εκεί. Ο κύριος Μπαρούτας. Μετά, κύριε Θανασόπουλο, εσείς. Ο κύριος Μπαρούτας. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Περιφερειάρχη, αγαπητοί συνάδελφοι. Διάβασα με προσοχή την εισήγηση του Συνδυασμού Λαϊκής Εισπύρωσης για το συγκεκριμένο θέμα. Προσυπογράφω το 80% της εισήγησης. Πράγματι, η οικονομική κρίση έχει χτυπήσει και τα παιδιά. Οι εικόνες που βλέπαμε εμείς οι δάσκαλοι στα διαλύματα, τις μανάδες και τις γιαγιάδες να προσπαθούν να ταΐσουν
να πιέζουν μάλλον τα παιδιά για να φάνε, έχει εξαλειφθεί. Πράγματι, οι επιχορηγήσεις, οι κρατικές, τις σχολικές επιτροπές είναι μειωμένες στο μισό. Θα παραθέσω ορισμένα στοιχεία. Στο ερώτημα, πόσοι είναι οι μαθητές οι οποίοι υποσιτίζονται? Έχει γίνει κάποια έρευνα επιστημονική που να αποδεικνύει τον ακριβή αριθμό? Ή αν έγινε πριν από 2 μήνες, σημαίνει ότι και τώρα είναι τόσοι? Σύμφωνα με τις απόψεις του Υπουργείου Παιδείας, είναι περίπου 2.000 εδώ στην Αττική. Εγώ δεν το πιστεύω ότι είναι μόνο 2.000, πρέπει να είναι περισσότεροι υποσυντιζόμενοι. Η συγκεκριμένη έρευνα, ειλικρινά, δεν γνωρίζω ποιος την έκανε, από πού προήλθε, γιατί με διευθυντές εκπαίδευσης που μιλάω και με την Περιφερειακή Διεύθυνση δεν το γνωρίζουν. Το γνωρίζει μόνο το Υπουργείο Παιδείας, η οποία έδωσε τα στοιχεία αυτά σε ΜΚΟ και σε ορισμένους χορηγούς. Τι γίνεται αυτή τη στιγμή? Πράγματι, όπως λέει η εισήγηση, υπάρχουν ορισμένες ΜΚΟ, η Εκκλησία και ορισμένα ιδρύματα, όπως είναι το Ίδρυμα Νιάρχου, που πάνε σε σχολεία και δίνουν το δεκατιανό, δίνουν μερίδες. Έχω μιλήσει με μια διευθύντρια ενός σχολείου, η οποία μου εξουσιοδότησε να πω και το σχολείο. Είναι το δεύτερο δημοτικό σχολείο Λαβρίου, όπου το Ίδρυμα Νιάρχου ανέλαβε και πάει φαγητό σε όλα τα παιδιά με την εξής διαδικασία. Αφού συμφωνήσαν για το τι θα προσφέρουν στα παιδιά, σε συνεργασία με την υπεύθυνη της αγωγής υγείας, το κηλικείο, η κηλικυριά της σχολείου ανέλαβε στο μεγάλο διάλειμμα να δίνει αυτό το πακέτο στα παιδιά. Τα παιδιά είναι ενθουσιασμένα, γιατί κάθε μέρα έχουν 3 πράγματα, το γάλα, το φρούτο και το τόστ ή το σάντουιτς. Οι γονείς είναι επόμενο, είναι ενθουσιασμένοι, γιατί δεν έχουν να ετοιμάσουν φαγητό για τα παιδιά τους. Οι δάσκαλοι είναι ευχαριστημένοι και πάνω απ' όλα η κοιλιάρχησα, η οποία πληρώνεται κιόλας. Μπορεί όμως αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, να συνεχιστεί για όλα τα σχολεία? Μπορεί δηλαδή να αφήσουμε αυτό το σοβαρό θέμα της σύντησης σε ορισμένες ΜΚΟ ή σε ορισμένες εταιρείες, σε ορισμένους φιλάνθρωπους? Κατά την άποψή μου, όχι. Τι μπορεί να γίνει? Οι μαθητές σε όλη την Αττική είναι περίπου, λέω χοντρικά, τώρα τα έχω αναλυτικά, αλλά επειδή χτύπησε το κουδούνι, είναι περίπου 400.000. Τα σχολεία σε όλο τον νομό είναι περίπου 2.000 νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια και λύκεια. Εάν υπολογίσουμε ότι οι μερίδες οι οποίες απαιτούνται καθημερινά είναι περίπου 400.000, αυτό σημαίνει ότι επί 180 που είναι οι μέρες, βγαίνει ένα ποσό περίπου 72 εκατομμύρια το χρόνο για τα σχολεία της Αττικής. Η Περιφέρεια έχει δυνατότητα να καλύψει αυτό το μεγάλο ποσό? Κλείνοντας, για να μην επαναλαμβάνομαι, να συμφωνήσω με την πρόταση του κυρίου Μανιάτη, που λέει ότι το συγκεκριμένο θέμα είναι σοβαρό, πρέπει να ειδωθεί μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων, με σχολικούς συμβούλους, με ομοσπονδία γονέων, με εκπαιδευτικούς, για να καταλήξουμε κάπου. Πρέπει να διεκδικήσουμε αυτό το κονδύλιο να καλυφθεί από το κράτος, βέβαια. Ό,τι έχει σχέση τώρα με το πετρέλαιο, δεν το ξέρω κατά πόσο μπορεί η Περιφέρεια να καλύψει αυτό το ποσό. Φυσικά και συμφωνώ με όλα τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κόκαλης. Κύριοι συνάδελφοι, η πρόταση των συναδέλφων της Λαϊκής Συσπήρωσης είναι ουσιαστική, σημαντική και μπορεί να υλοποιηθεί. Δηλαδή, αυτό που ζητάει, να παρέμβει η Περιφέρεια σε συνεργασία με τους Δήμους και τη διεκδίκηση από το Υπουργείο για άμεση επιχορήγηση των σχολικών επιτροπών,
νομίζω ότι μπορεί να υλοποιηθεί και να έχει αποτέλεσμα. Αλλά πρέπει όμως να παρατηρήσουμε και να αναφέρουμε ότι αυτό δεν γίνεται για πρώτη φορά. Ήταν στην ημερήσια διάταξη της Νομαρχίας της Αθήνας να παρεμβαίνουμε με κοινωνική ευαισθησία και αλληλεγγύη και να έχουμε αποτέλεσμα και στην περιφέρεια. Και το πρώτο θέμα που εισηγήθηκα σήμερα για θέρμανση, νερό και λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων έχει να κάνει με ένα κομμάτι αυτής της εισήγησης. Επίσης, πρέπει να πούμε ότι δεν είναι μόνο τα σχολεία. Σήμερα άκουσα ότι το 1 τρίτο του ελληνικού λαού το εισόδημά τους κυμαίνεται κάτω από το όριο της φτώχειας. Τα προβλήματα είναι σχεδόν για το σύνολο της κοινωνίας. Γι' αυτό ακριβώς η περιφέρεια αυτό που έκανε, αυτό που κάνει θα πρέπει να το οργανώσει καλύτερα σε συνεργασία με τους Δήμους, με την κυβέρνηση σε ρόλο διεκδίκησης, διότι δηλώνει αδυναμία η κεντρική κυβέρνηση, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε αποτέλεσμα στην καθημερινή παρέμβαση με κοινωνική ευαισθησία και κοινωνική αλληλεγγύη που απαιτείται λόγω των σημερινών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά και οι μαθητές. Πρέπει να πω όμως κάτι, ότι μεμονωμένα δεν μπορεί να γίνει τίποτα, ούτε από τις ΜΚΟ, ούτε από την Εκκλησία, ούτε μόνο από τους Δήμους. Πρέπει να γίνει οργανωμένα, με συντονισμό, με όλους τους φορείς και να δούμε και προγράμματα που τρέχουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα άκουσα μια ανακοίνωση από το Υπουργείο ότι τρέχει πρόγραμμα που είναι άμεσα υλοποιήσιμο για το Φλεβάρι του 2013 για όλα τα σχολεία, διότι το να δώσει δύο σχολεία στιγματίζει σχολεία. Πρέπει να έχει καθολικό χαρακτήρα η ενέργεια αυτή, αυτό το πρόγραμμα κοινωνικής αλληλεγγύης και ευαισθησίας. Θα πρέπει να δούμε και τι προγράμματα τρέχουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι επαναλαμβάνω, ανακοινώθηκε σήμερα, το άκουσα εγώ στην τηλεόραση, ότι από το Φλεβάρι θα υλοποιηθεί πρόγραμμα ενίσχυσης για συσίτιο, για χυμούς, για πρωινό, για όλα τα σχολεία και για τα γυμνάσια της χώρας. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Αξαργής. Κύριε Ξαρνή. Κύριε Παρούτα. Ελάτε. Στο πρόγραμμα Κόκαλη, πράγματι, υπάρχει το πρόγραμμα αγωγής υγείας, το οποίο αν διεκδικηθεί επιχορηγείται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί μέσα από αυτό το πρόγραμμα να εφαρμοστεί η σύντηση των παιδιών στα σχολεία. Ο κύριος Αξαργής. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εμένα η πρόταση που κατέθεσαν οι συνάδελφοι για σύντηση των μαθητών δεν με βρίσκει σύμφωνο. Γιατί αφενός είναι μία άποψη ότι πρέπει να δίνουμε σε όλα τα παιδιά, δεν προσδιορίζει τα παιδιά που έχουν πρόβλημα και είναι μία πρόταση που έχει να δείξει ότι η κακή περιφέρεια που δίνει τα λεφτά στην Εκκλησία και αλλού και εμείς είμαστε οι καλοί που είμαστε υπέρ του λαού. Δεν είναι όμως έτσι. Αυτές οι προτάσεις πολιτικές δεν έχουν σχέση με τον λαό. Έχουν σχέση μόνο με αυτούς που καταθέτουν τις προτάσεις για να βγαίνουν μετά έξω και να λένε ότι εμείς είμαστε καλοί και αυτοί είναι οι δεξιοί. Αυτές οι πολιτικές είναι συντηρητικές, γιατί δεν πάνε εκεί που πρέπει να πάνε, στο βαθύ πρόβλημα του σχολικού περιβάλλοντος. Μόνο έτσι μπορεί να λυθεί και αυτό το θέμα που αντιμετωπίζουν πολλά παιδιά, από το θέμα της ανεργίας των γονιών τους κλπ. Γι' αυτό έχω την άποψη ότι θα πρέπει η περιφέρεια με όποιον άλλον φορέα θέλει να μπούμε στο ζήτημα του σχολικού περιβάλλοντος που περιλαμβάνει τα πάντα.
τι να πάω να δώσω ένα κομμάτι ψωμί που θέλουμε να δώσουν, που είναι η πρόταση, όταν το σχολείο είναι υποκατάρρευση, το κτηριακό. Αυτό που έχει σημασία είναι να διαμορφώσουμε συνθήκες διαβίωσης συνολικά του παιδιού που πηγαίνει σχολείο. Και οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων καλά θα κάνουν, εκτός από το συνδικαλισμό και το πόσο καλός είναι ο μαθητής το παιδί μου, να ασχοληθούν και λίγο με αυτά τα ζητήματα. Γιατί εμείς δεν ελέγχουμε τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων. Κάποιες άλλες οργανώσεις τους ελέγχουν. Να δούμε τι κάνουν οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων για αυτά τα ζητήματα. Να δούμε και τι κάνουν οι εκπαιδευτικοί και για αυτά τα ζητήματα. Και συνολικά να πάμε. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω ότι θα πρέπει να συντήσω ένα παιδί που μένει στην Εκάλη με ένα παιδί που μένει στο Πέραμα. Πώς θα κάνω αυτή την ταξική διαφορά? Και με ποιους είμαι τελικά? Είμαι με τους πολλούς ή με τους λίγους? Είμαι υπέρ της ταξικής κοινωνίας? Είμαι γενικώς υπέρ ενός φιλανθρωπικού σωματείου, το οποίο κάνει η Εκκλησία, αλλά από την άλλη μεριά τη βρίζω? Πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε όλα αυτά, συνάδελφοι. Και εγώ προτείνω ότι πρέπει να πάμε επιλεγμένα, ουσιαστικά, στο σχολικό περιβάλλον και να δούμε από τους γονείς, τους δασκάλους, τους καθηγητές, σε ποιο κτίριο πάει, σχολικά, αν έχει μολύβι, αν έχει χαρτί. Εμένα μου είπαν ότι σε κάποιο σχολή κιόλας δεν έχουν τα παιδιά μολύβια. Πρέπει να τα δούμε αυτά τα ζητήματα. Άρα προτείνω μια συνολική θέση, που βέβαια δεν θα είναι του ποδαριού, που βέβαια θα γίνει σε συνεργασία με τους φορείς, με τους εκπαιδευτικούς, με τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, σε μια ουσιαστική και μακροχρόνια δράση. Γιατί αν δώσουμε αυτά τα λεφτά που είπαμε, για πόσο καιρό θα τα δίνουμε? Για 1-2 χρόνια? Και μετά θα είμαστε όλοι στην πείνα και δεν θα έχουμε κάνει και άλλα πράγματα που θα είναι προς όφελος του πολίτη, του πολίτη που μένει στο Πέραμα, στην Κοκκινιά, εδώ στις περιοχές της Β' Αθήνας, στις υποβαθμισμένες κλπ. Λοιπόν, η κυρία Αναγνώστου, μια παρέμβαση. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Περιφερειάρχα, κυρίες και κύριοι, άκουσα τους ομιλούσαντες και εξεπλάγην, ιδιαίτερα με τον κύριο Εξαρλή. Μην αναφέρομαστε σε πρόσωπα. Φτιάχνουμε... Όχι, ένα λεπτό. Όχι, μην αναφέρομαστε σε πρόσωπα, γιατί μπορεί να έχουμε... Ναι, μισό λεπτό. Πρώτα φτιάχνουμε το σχολείο και μετά το δίνουμε του παιδιού να φάει. Είναι λίγο ανορθόδοξο. Απλά η κυρία Μαλού έβαλε ένα θέμα και να μην κοιτάξουμε τις πολιτικές διαστάσεις του θέματος, αλλά είναι πολύ σωστό σε συνεργασία μόνο με τους Δήμους, όχι με ΜΚΟ και άλλους φορείς που ξέρουμε ότι παίρνουν τα λεπτά, και εκεί θα κάνουμε την εξαίρεση στους πολυτελείς Δήμους να δώσουμε στα παιδιά ένα κομμάτι ψωμί. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αθανασόπουλος. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα επειδή ζούμε σε μια κοινωνία που όλοι λαϊκίζουμε και επειδή κάποιοι αρχίζουν να παίζουν με τον πόνο, με την πείνα, με τη δυστυχία, με την ανεργία των πολιτών, καλό είναι να αλλάξουμε τροπάριο. Κάποιοι συνάδελφοι σήμερα έθεσαν για θέμα συζήτησης ένα πάρα πολύ σοβαρό κοινωνικό θέμα, αλλά ψεύδονται, διότι εγώ ξέρω περιπτώσεις που παρουσιάστηκαν έχοντες πολίτες Έλληνες να συζητήσουν σχολεία. Ζητήσαν ονόματα, διευθύνσεις και σκοτωθήκαμε να μην τα δώσουμε μέσα από την ΕΛΜΕ. Κατά τα αγαπάμε τα παιδιά, γιατί θα υποδουλώναμε, λέει, τη μαθητική νεολαία. Σήμερα όμως εδώ μας αρέσει να γράψουμε στις εφημερίδες αύριο, κάναμε πρόταση στην περιφέρεια και πήρε δεξιά θέση. Ποια είναι η δεξιά θέση? Κάποιοι που και στο παρελθόν έχουν πει για αυτό το θέμα και ο Περιφερειάρχης έχει πει διαθέτουμε χρήματα εάν χρειαστεί από το στέρμα της περιφέρειας για να επέμβουμε σε κοινωνικούς φορείς, σε κοινωνικές εργασίες.
Αυτά δεν τα λαμβάνει υπόψη τους. Σήμερα το ίδιο κείμενο κυκλοφορεί σε όλη την Ελλάδα. Εγώ είμαι στη δεύτερη συνέλευση που ακούω τέτοια πράγματα σήμερα. Συνάδελφοι, η περιφέρεια